Πολλά τα προβλήματα στον κτηνοτροφικό κλάδο. Ζητούμενο οι καλές τιμές, η επάρκεια, η ζήτηση, το κόστος παραγωγής. Την ώρα που απαντήσεις, οι επαγγελματίες, οι κτηνοτρόφοι που δίνουν το δικό τους αγώνα για να ορθοποδήσουν, δεν έχουν λάβει απαντήσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μηλοποτάμου, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και προσπαθεί σε καθημερινή βάση για την επίλυση ζητημάτων. Την καλησπέρα μας, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Στην ατζέντα σας, τις τελευταίες μέρες, ακούγεται ξανά η λέξη κινητοποίηση, ο όρος κινητοποίηση. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις σε περίπτωση που βασικά αιτήματα δεν επιληθούν το επόμενο διάστημα? Κύριε Παναγιωτόπουλο, τα ενδεχόμενα είναι πάρα πολλά. Δυστυχώς, στο επίπεδο Κρήτης έχουν αρχίσει οι συζητήσεις και μάλιστα με μία έντονη κινητικότητα αλλά και με έντονο τρόπο. Σήμερα είχα μία επικοινωνία για να αρχίσουμε δηλαδή, την ενημέρωση στον κόσμο. Σήμερα είχα μία επικοινωνία όσον αφορά με τον κύριο Γεωργαντά. Κλείσαμε ένα ραντεβού τις 15 του μήνα, 4 η ώρα, να παραβρεθούμε στο Υπουργείο όλοι οι Προέδροι των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Κρήτης από την ανατολική μεριά μέχρι τη δυτική, για να πάμε να κάτσουμε στο τραπέζι να δούμε όλα τα προβλήματα, τα σοβαρά που καθημερινά μας βασανίζουν εμάς, δηλαδή όσον αφορά τις κτηνοτρόφους και στον πρωτογενή τομέα. Τα προβλήματα είναι πάρα πάρα πολλά. Δυστυχώς βλέπουμε, αντί για να υπουλώνονται οι πληγές, δυστυχώς σοανάβουνε. Ποια ζητήματα διανύουμε... δεν έχουν επιληθεί μέχρι και σήμερα? Δηλαδή θα καθίσει ως τραπέζι με τον Υπουργό. Τι θα του πείτε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Είναι, το πρώτο μέλημα είναι οι πληρωμές. Βλέπουμε καθυστέρηση τεράστια στις πληρωμές. Φοβόμαστε ότι και ακόμα στην εγκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης με το πρασίνισμα θα υπάρξουν πάρα πολλά λάθη και σοβαρά λάθη. Τώρα και από τις 30 του μήνα περιμέναμε την πληρωμή όσον αφορά στα βιολογικά χρήματα. Δυστυχώς ο κάθε κριτικός δεν έχει δει στο λογαριασμό. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πράγμα. Ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνεχώς ανά πάσα στιγμή, κάθε μέρα, κάθε ώρα στην αγωνία. Μα μπαίνουνε, δεν μπαίνουνε. Μιλούμε ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι, κύριε Παναγιωτόπουλε, στην Κρήτη, ότι χρωστάνε σοβαρά ποσά. Δεν μιλούμε για 100 ευρώ ή για 200. Μιλούμε ότι χρωστάει παραγωγός από 7 μέχρι 10 με 15.000 ευρώ. Είναι τεράστιο πρόβλημα ότι δεν μπορεί να πάρει άλλη πίστοση στις ζωοτροφές. Δηλαδή αυτός ο κτηνοτρόφος τι θα γίνει με τα ζώα? Αν δεν τον εφήκαμε στο έλεος του Θεού να ψοφήσουν τα ζώα να πεθάνει κι αυτό. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, ακριβώς την ίδια μέρα πέρυσι συζητούσαμε για τα ίδια προβλήματα. Πραγματικά με προβληματίζει και με ανησυχεί. Δεν έχει δοθεί λύση σε κανένα ζήτημα. Ειδικά στο θέμα των ζωοτροφών, ειδικά στο θέμα των ενισχύσεων. Θα φτάσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δυστυχώς όμως λυπούμε, διότι όσα έχω πει βγαίνουν ακριβώς αλήθειες. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα, φωνάζουμε για να προλάβουμε το κακό, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα από καμία υπηρεσία. Ο ΠΚΤ βασανίζει τόσες μέρες τους κτηνοτρόφους για να δουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Μα τι γίνεται στον ΠΚΤ? Αλλάσουμε το σύστημα το καινούριο, μπάχαλο. Εάν δεν είναι ικανοί, και συγγνώμη που το λέω αυτό το πράγμα, εάν δεν είναι ικανοί να τηρούν τις θέσεις αυτές, να παραιτηθούν να πάνε στα σπίτια των. Γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Ζούμε σε ένα νησί που δεν έχουμε άλλους πόρους. Εμείς οι κτηνοτρόφοι δεν έχουμε κανένα μισθό να τον περιμένουμε κάθε πρώτη του μήνα ή κάθε τέλος του μήνα. Κύριε Παπαδάκη, αυτή η συζήτηση γίνεται αρχές του Δεκέμβρη. Τι αρχές του Δεκέμβρη? Πιάνουμε το πρώτο δεκαήμερο και οδεύουμε, εισερχόμαστε, πηγαίνουμε προς την εορταστική περίοδο και επίσημα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ελλείψεις θα υπάρχουν, επάρκεια υπάρχει, οι τιμές που θα κινηθούν, έχετε εικόνα, οι τιμές παραγωγού σε πρώτη φάση?
Κύριε Παναγιωτόπουλε, για να κλείσω όσον αφορά... Κτηνοτρόφου, τιμές κτηνοτρόφου. Ναι, ναι, για να κλείσω όσον αφορά για τις επιδοτήσεις που είναι να λάβουν οι κτηνοτρόφοι. Λοιπόν, εγώ εσπέβω λοιπόν να ανέβουμε στην Αθήνα να προλάβουμε το κακό όσον αφορά στην εγκαθάριση. Θα παρακαλέσουμε και θα πιέσουμε τον Υπουργό. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε 23 του Δεκέμβρη οι μέρες γιορτών που ξέρουμε ότι τις 25 του Δεκέμβρη είναι Χριστούγεννα. Άλλοι είναι σε άλλες τράπεζες, διαφορετικές τράπεζες. Δεν μπορεί να είναι 25 του Δεκέμβρη και να μην έχει δει τα λεφτά, τα χρήματα δηλαδή στο λογαριασμό. Ο καθένας ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι θέλει να κάνει ένα δωράκι στο παιδί του, θέλει να πάρει ένα δωράκι στο εγγονάκι του, δεν μπορεί να περιμένει την τελευταία μέρα. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τον Υπουργό, αν είναι δυνατό, 19 με 20 του μήνα του Δεκέμβρη να επιστωθούν τα χρήματα. Όσον αφορά, θα πιέσουμε την κατάθεση για τα 89 εκατομμύρια. Είδαμε δηλώσεις από τον κύριο Γεωργαντά, από τον ίδιο τον Υπουργό, ότι είπε μέχρι τις 24-25 Δεκεμβρίου θα πάρθουν αυτά τα λεφτά. Περιμένουμε, δυστυχώς όμως δεν έχουν ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα για να κάνουμε αιτήσεις. Πώς λοιπόν δηλώνουμε και λέμε ότι μέχρι τις 24 του μήνα θα δοθούν αυτά τα χρήματα και δεν έχει ακόμα ανοίξει η πλατφόρμα? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά λοιπόν ότι θέλει μια χρονοβόρα διαδικασία για να δούνε τις αιτήσεις, για να δούνε όλη τη διαδικασία. Άρα λοιπόν μπαίνουμε το 23 και όχι το 22 το Δεκέμβρη. Μάλλον πως έχουμε μπερδέψει τα έτη. Αντί για να πούμε το 23, είπαμε το 22. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ θα είμαι πάρα πολύ πιεστικός, διότι η υπομονή μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, όχι μόνο εμένα, ολονότο... Εξαντλείτε, το καταλαβαίνω. Κύριε Παπαδάκη, ένα σχόλιο για τις τιμές. Τι εικόνα έχετε, πού θα κινηθεί η αγορά? Οι τιμές, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ήδη στον παραγωγό οι ίδιες οι περισσινές. Στο αμνοερίθιο, 5,80 με 6 σφάζουν τώρα. Από εκεί και πέρα, τι να πω, μέσα στις γιορτές να σφάξουν 6,5 είναι ξεφτυλιστική τιμή, είναι κοροϊδίστικη τιμή. Δεν μπορούμε, εγώ καλώ όποιος μπορεί να κρατήσει που δεν μπορεί, δεν μπορεί γιατί το έχουμε δει, έχουμε δει την εικόνα πώς έχουν πάει τα τριφύλια και η ζωοτροφή. Δεν μπορεί ένας λοιπόν να κρατήσει μέσα τα ζώα να τα ταΐζει. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν σφάξει πάρα πολλά παραγόμενα ζώα για να γλιτώσουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί να κρατήσει τα αρνιά μέσα, να μην τα δώσει σε ξεφτυλιστική τιμή, ας τα κρατήσει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε πλέον να χαρίζουμε τον υδρότα μας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν μπορεί πλέον ο κάθε κτηνοτρόφος να κάνει το χαμάλι του μεγαλοεμπόρου. Αυτή η κοροϊδία, και το λέω κατηγορηματικά, θα σταματήσει. Είδε είμαι, και το λέω μέσα από την εκπομπή σας για πρώτη φορά, είμαι σε μία συζήτηση με μία εταιρεία πολύ μεγάλη για να παραλαμβάνει τα αρνιά του κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου και ακόμα όλης της Κρήτης, και θα απομείνουν άβονοι, θα μείνουν χωρίς αρνιά. Μάλιστα, μάλιστα, και το υπόσχομαι στον κάθε κτηνοτρόφο ότι αυτό θα το παλέψω και θα γίνει. Για να σταματήσει πλέον η κοροϊδία και η εκμετάλλευση απέναντι στον κτηνοτρόφο. Κύριε Παπαδάκη, θα πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Έχουμε και τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργαντά, προκειμένου να δούμε και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Για ακόμη μία φορά ακούγεται η αγωνία μας, ακούγεται η κραυγή, για να δούμε πώς μπορούμε κι εμείς να γλιτώσουμε την περιουσία μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί δεν ζητάμε κάτι άλλο. Μάλιστα. Την περιουσία μας κοιτάζουμε να γλιτώσουμε. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.